Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι ωραίο θέμα απόψε. Λόγια αγάπης προς το μεσήλικο παιδί μέσα μας που πενθεί. Ένα σχόλιο που έκανε μια φίλη κάτω από το βίντεο «Η βαριά κληρονομιά μιας δύσκολης παιδικής και εφηβικής ηλικίας και πώς μας επηρεάζει κλπ.» έγινε αφορμή για αυτό το βίντεο. Θέκλα μου, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ακούσω τη δική σου γνώμη για το πένθος που ακολουθεί έναν μεσήλικα, ο οποίος υπήρξε κακοποιημένο παιδί από τη μητέρα του. Αυτός ο διχασμός που προκύπτει από αισθήματα τρυφερότητας και στοργής στο χαμένο γονιό, παρόλη την κακοποίηση που δέχθηκε. Αισθήματα που όμως από το θυμό που συντήρησε το θύμα, αντί να τον γαλινεύουν, τον ταράζουν και τέλος, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό του την ύπαρξή του. Δηλαδή μιλάμε για μητέρα που έχει πεθάνει. Θα με ενδιέφεραν οι γνώσεις σου μέσα από τα δικά σου φίλτρα. Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές ότι μεγαλώνουμε, ψηλώνουμε, ενηλικιωνόμαστε. Αρκετοί από εμάς έχουμε γίνει και μεσήλικες. Μεσηλικιωθήκαμε. Νεολογισμός, μεσηλικιωνόμαστε νεολογισμός, αλλά εξακολουθούμε να κουβαλάμε εκείνο το παιδί μέσα μας. Το δικό μου παιδί είναι 7 χρονών, ίσως και 5. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, την αίσθηση του εαυτού μου που είχα στα 5 και στα 7 χρόνια και αυτή η αίσθηση βρίσκεται ακόμη μέσα μου. Δεν ξέρω το δικό σας παιδί από ποια ηλικία και μετά το θυμάστε. Δηλαδή οτιδήποτε πράττω στην καθημερινότητα μου τώρα που είμαι μια γυναίκα 45 χρονών, οτιδήποτε βιώνω περνάει και μέσα από τα φίλτρα εκείνου του 7χρονου ή 5χρονου παιδιού. 7χρονου νομίζω. Δεν αλλάζει ο πυρήνας μας όσο και αν μεγαλώνουμε. Εξακολουθούμε να είμαστε εκείνο το παιδί. Το πληγωμένο παιδί. Περισσότεροι από εμάς κυκλοφορούμε, ζούμε, εργαζόμαστε, παντρευόμαστε, κάνουμε έρωτα, μιλάμε, επικοινωνούμε, τσακωνόμαστε, κάνουμε ένα σωρό πράγματα και κουβαλάμε μέσα μας εκείνο το μικρό παιδί, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πληγωμένο. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την τύχη να γεννηθούν σε υγιείς οικογενειακές μονάδες, σε πλήρως υγιείς οικογενειακές μονάδες, που και να πήραν από τους γονείς τους ή από τους ανθρώπους που τους ανέθρεψαν αγάπη, στοργή, αποδοχή, θετικότητα, συναισθηματική ασφάλεια, ούτως ώστε το μικρό παιδί που να κουβαλά μέσα τους να είναι ένα χαρούμενο παιδί που να παίζει αμέριμνα και να μην διαταράσει καθόλου την ενήλικη ζωή τους. Πώς ήταν το δικό σας μικρό παιδί? Η φίλη εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάει για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος λέει υπήρξε κακοποιημένο παιδί από τη μητέρα του, προφανώς έχει πεθάνει η μητέρα του και νιώθει πένθος για τη μητέρα του και έχει διχασμό μέσα του. Απ' τη μια έχει αισθήματα τρυφερότητας και στοργής για το γονιό που πέθανε, παρόλη την κακοποίηση που δέχθηκε, και λέει η φίλη ότι αυτά τα αισθήματα τρυφερότητας και στοργής, αντί να τον γαλινεύουν, τον ταράζουν και στο τέλος τον κάνουν να μην συμβάζεται με τον εαυτό του. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, έλεγαν οι αρχαίοι μην πρόγονοι. Μην περιμένεις να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν έχει να σου δώσει. Είναι ματιοπονία να περιμένουμε να μας δώσει αγάπη ένας γονιός που δεν είναι γονεϊκός. Μία μητέρα που δεν είναι μητρική, ένας πατέρας που δεν είναι πατρικός. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γονείς που δεν είναι γονεϊκοί. Κάνουν παιδιά χωρίς να σέβονται και να αγαπούν τα παιδιά και στερούν από τα παιδιά τους το βασικότερο αγαθόν όλων. Την αγάπη και την αποδοχή ανεφόρων που δικαιούται το κάθε παιδί από το γονιό που τον δημιούργησε. Δεν επέλεξε κανείς από μας να γεννηθεί. Οι γονείς μας επέλεξαν να μας φέρουν στον κόσμο. Δεν επιλέξαμε εμείς. Δεν είπαμε «Σε παρακαλώ πολύ, γέννησέ με σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, να ζήσω σε αυτή την υπέροχη ζωή». Ναι, είναι υπέροχος ο κόσμος και είναι υπέροχη ζωή, όμως έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Και το γεγονός και μόνο ότι μας έχουν γεννήσει,
τους γεννά υποχρεώσεις εναντί μας. Και η μεγαλύτερη υποχρέωση που έχουμε οι γονείς εναντί των παιδιών μας είναι να τους αγαπήσουμε ανεφόρον και να είμαστε γονεϊκοί απέναντί τους. Πέθανε η μάνα του τύπου αυτού. Πάει στο καλό. Πέθανε. Πενθεί τη μητέρα που πέθανε. Νιώθει αισθήματα τρυφερότητας για τη μητέρα που πέθανε. Ή, θα έλεγα καλύτερα, νιώθει τύψεις και ενοχές που δεν νιώθει αισθήματα τρυφερότητας για τη μητέρα την κακοποιητική που πέθανε. Παράλληλα νιώθει και τον νενομισμένο, δικαιολογημένο θυμό για όσα δικαιούνταν και στερήθηκε από τη μία αγαπητική μητέρα και βρίσκεται σε ένα εσωτερικό διχασμό που δεν μπορεί να αγαπήσει, να δεχτεί και να αποδεχτεί τον ίδιο του τον εαυτό. Μιλάμε για μια τεράστια εσωτερική σύγκρουση. Γιατί το μικρό κακοποιημένο παιδί, το οποίο η φίλη εδώ ονομάζει μεσήλικα παιδί, το μεσήλικο παιδί, εξακολουθεί όμως να είναι μικρό, είναι πολύ θυμωμένο. Γιατί αυτή η μάνα, αντί να το αγαπήσει, αντί να το αποδεχτεί, αντί να το αγκαλιάσει με αγάπη και στοργή, το κλώτσισε, το κακοποίησε, το παραμέλησε, το έκανε να νιώθει άσχημα για τον εαυτό του. Μετέδωσε τη δική της τοξικότητα πάνω του, του κατέστρεψε τα καλύτερα του χρόνια, γιατί τα καλύτερα μας χρόνια είναι αυτά της παιδικής ηλικίας. Με ποια έννοια? Είναι τα πιο ουσιαστικά χρόνια στα οποία χτίζεται το παιδί αυτό που θα κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να σεβαστούμε την παιδικότητα των παιδιών μας και να σεβαστούμε την παιδική ηλικία των παιδιών μας. Οποιασδήποτε αρνητικές εμπειρίες, οποιασδήποτε κακοποιητικές εμπειρίες προκαλούν στα παιδιά μας άσχημα συναισθήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βελτιωθούν εύκολα ή να φύγουν ή να ξεριζωθούν από την καρδιά τους και από την ψυχή τους, αν εμείς δεν μετανοήσουμε και δεν ζητήσουμε ειλικρινά και εμπράκτως συγγνώμη ή αν δεν κάνουν οξία ψυχοθεραπεία μετά. Ο άνδρας αυτός, καταλαβαίνω ότι για άνδρα μιλάς, ίσως και γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο μιλάς πρέπει πάρα αυτά να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, όπως και δίποτε. Να βρει ένα ψυχολόγο της δικής του επιλογής και να κάνει ψυχοθεραπεία, να ξεμπερδέψει τα κουβάρια που έχει μέσα του, να αντιμετωπίσει επιτέλους τους εσωτερικούς του δαίμονες. Εγώ θέλω να του πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο να είσαι θυμωμένος με αυτή τη μάνα που δεν ήταν μητρική. Απόλυτο δίκιο. Δεν είσαι κακός γιος, δεν είσαι κακός άνθρωπος αν είσαι θυμωμένος με έναν άνθρωπο που σε έχει πληγώσει, έστω και αν αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Η έκφραση «ο νεκρός δεν δικαίωται» για μένα είναι εσχρή. Εσχρή. Κανένας δεν δικαιώνεται επειδή πέθανε. Ίσα-ίσα, άμα πεθάνει, χωρίς να μετανοήσει, χωρίς να μεταμελήσει και να μετανοήσει και να ζητήσει συγγνώμη και να επανορθώσει για τα λάθη του, με τίποτα δεν δικαιώνεται πλέον. Πλέον έχει πεθάνει και δεν μπορεί να δικαιωθεί. Ο ζωντανός δικαιώνεται όταν μεταμελήσει, μετανοήσει και επανορθώσει. Ο πεθαμένος από πού και ως πού να δικαιώνεται? Είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο, μια προκατάληψη που έχουμε σε κοινωνίες όπως τη δική μας. Ότι σώνει ντε και καλά, άμα πεθάνει κάποιος γίνεται ιερόν τέρας και δεν μπορούμε να πούμε αυτός που πέθανε, η μάνα μου που πέθανε, ο πατέρας μου που πέθανε, μου είχε κάνει τη ζωή μαύρη. Σκεφτείτε έτσι λίγο αυτό το «ο νεκρός δεν δικαίωται», πάρτε το λίγο σε κάποιους πολύ γνωστούς κακούς ανθρώπους της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Χίτλερ για παράδειγμα, που είναι ένας πολύ γνωστός κακός της ανθρώπινης ιστορίας, που αιματοκύλησε τον πλανήτη. Επειδή πέθανε έχει δικαιωθεί ο Χίτλερ? Ή οποιοδήποτε δικτάτορας, ή οποιοδήποτε αιμοσταγής και αμετανόητος δολοφόνος όταν πεθαίνει δικαιώνεται? Τι σημαίνει «ο νεκρός δεν δικαίωται»? Είναι πολύ μπερδευτική αυτή η αντίληψη και προκαλεί αχρίαστες ενοχές σε ανθρώπους οι οποίοι δικαιούνται το θυμό τους για να απελευθερωθούν από τα τραύματά τους. Ο θυμός ενός ανθρώπου κακοποιημένου είναι αυτή ακριβώς η κινητήρια δύναμη που τον βοηθάει να απελευθερωθεί από τα τραύματά του. Αν δεν θυμώσεις με αυτόν που σε έχει κακοποιήσει, πώς θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τα αρνητικά συναισθήματα που σου έχει φορτώσει?
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω, να το κάνεις μόνος σου χωρίς ψυχοθεραπεία. Το κάνει μόνος του κάποιος χωρίς ψυχοθεραπεία. Η βασικότερη αιτία για την οποία κάνουν ψυχοθεραπεία οι άνθρωποι είναι για να δικαιώσουν το πληγωμένο παιδί μέσα τους και να θεραπεύσουν τα τραύματα του πληγωμένου παιδιού μέσα τους. Και οπωσδήποτε είναι εξαιρετικά διχαστικό από τη μια να έχουμε κακοποιηθεί και από την άλλη να υποχρεώνουμε τον εαυτό μας να νιώθει καλά συναισθήματα για κάποιον που μας κακοποίησε και επειδή πέθανε έχει δικαιωθεί. Όχι, δεν έχει δικαιωθεί. Όσοι από εμάς έχουμε κάνει ζημιές στα παιδιά μας, ή μάλλον όσοι από εμάς έχουμε κάνει ζημιές στα παιδιά μας και ακόμη δεν έχουμε μετανοήσει και δεν έχουμε ζητήσει εμπράχτως συγγνώμη και δεν έχουμε επανορθώσει, να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αν πεθάνουμε κάποια στιγμή θα αφήσουμε τα παιδιά μας με πολύ βάρος. Είσαι 50 χρονών, είσαι 60 χρονών, είσαι 40 χρονών, είσαι 45 χρονών, είσαι 70 χρονών, κυκλοφορείς και κουβαλάς μέσα σου εκείνο το μικρό παιδί. Εκείνο το μικρό παιδί το οποίο έχει ακούσει πράγματα. Τι έχει ακούσει εκείνο το μικρό παιδί? Θέλετε να σας πω λίγο για το δικό μου μικρό παιδί? Το δικό μου μικρό παιδί έχει ακούσει ότι είμαι λέμαργη. Ενώ είχα το γονίδιο της ινσουλινοαντίστασης και της προδιάθεσης για διαβήτη τύπου Β, που μου προκαλούσε αυτή την έντονη επιθυμία για φαγητό και την εξάρτηση από το φαγητό. Έχω ακούσει ότι είμαι λέμαργη. Έχω ακούσει ότι είμαι παλιοχαρακτήρας. Έχω ακούσει ότι έτσι όπως γελάω και έτσι όπως μιλάω ανοιχτά, δεν θα με θέλει κανείς. Δεν θα με θέλει κανείς για φίλη, δεν θα με θέλει κανένας άνδρας για να με παντρευτεί και ότι γίνομαι ρεζίλη και ότι ρεζιλεύω τους γονείς μου και τους άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον μου. Έχει ακούσει αυτό το παιδί ότι είμαι άτσαλη. Έχω ακούσει ότι είμαι άσχημη. Έχω ακούσει ότι δεν είμαι καλό παιδί και δεν είμαι σαν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία είναι τόσο ευγενικά και τόσο διακριτικά και τόσο ψιλοφτιαγμένα. Είμαι ένας κοντροκομμένος χαρακτήρας. Έχω ακούσει πολλά αρνητικά πράγματα για μένα, ούσα ένα 7χρονο παιδί. Και άλλα που δεν είναι της ώρας να τα πω. Κυκλοφορώ με ένα πληγωμένο μεσήλικο παιδί μέσα μου? Κάποιες φορές ναι. Γιατί κάποια, όσα από αυτά τα πράγματα δεν τα έχω δουλέψει ακόμη και δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμη με αυτά, γιατί είπαμε ότι κάνω ψυχοθεραπεία σε διάφορους κύκλους, τώρα βρίσκουμε σε ένα συγκεκριμένο 6ο-7ο κύκλο ψυχοθεραπείας, υπάρχουν εκεί και σε στιγμές δύσκολες βγαίνουν στην επιφάνεια και με ενοχλούν. Μου λέει κάποιος μια άσχημη κουβέντα και θυμάμαι τις άσχημες κουβέντες που άκουγα όταν ήμουν 7 ετών. Για πολλά από αυτά πλέον δεν έχω θέμα, επειδή έχω κάνει ψυχοθεραπεία για αυτά και επειδή έχω κάνει extensive, αναλυτικές, εξοντοτικές συζητήσεις με τον ένα από τους δύο γονείς μου, ο οποίος ήταν εκείνος που συστηματικά μου έλεγε πράγματα που δεν ήταν θετικά. Και μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι, το έχω γράψει και στα βιβλία μου άλλωστε, όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο από τον μπαμπά μου και άκουγα αρνητικές κουβέντες από τη μαμά μου, το ξύλο το έχω συγχωρήσει πολύ πιο εύκολα από τις αρνητικές κουβέντες, και γιατί αυτός που έδινε το ξύλο έχει μετανοήσει ειλικρινά και έχει ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη και έχει επανορθώσει, αλλά και γιατί οι αρνητικές κουβέντες μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά ότι θυμόμαστε τα αρνητικά πράγματα περισσότερο από τα θετικά. Οπότε, μέσω της ψυχοθεραπείας, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και μέσω του συνεχούς πνευματικού αγώνα και της συνεχούς προσπάθειας για ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που ζω τη ζωή μου, ούτως ώστε να διώχνω από τη ζωή μου τοξικότητες και αρνητικότητες, γιατί ας το παραδεχτούμε, ο κάθε τοξικός που μου λέει μακακίες δεν είναι η ίδια μου η μάνα που όταν ήμουν παιδί δεν μπορούσα να την αποφύγω επειδή ήταν η μάνα μου. Γι' αυτό λέω έξω οι τοξικοί, έξω οι άνθρωποι οι οποίοι μας μιλάνε άσχημα για τον εαυτό μας, έξω οι άνθρωποι που μας βλέπουν με αρνητικό μάτι, έξω οι άνθρωποι που έχουν μόνο μια κακία να πούν. Και ναι, να έρθουν μέσα και να συναγελαστούμε με αυτούς και να επικοινωνήσουμε με αυτούς και να αγαπηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όπως εδώ σε αυτή την ψυχοεκπαιδευτική μας οικογένεια είναι επίσης παθόντες και μπορούν να μας καταλάβουν,
μπορούν να μας κατανοήσουν και μπορούν να μας δώσουν αγάπη και εμείς με τη σειρά μας να δώσουμε σε αυτούς. Επιλέγουμε αγαπητικές συναναστροφές. Και όσο για το πληγωμένο παιδί που κουβαλάμε μέσα μας, το παίρνουμε σηκωτό στη ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε τα βάρη που κουβαλάμε, ούτως ώστε να είναι χαρούμενο και ήσυχο το παιδί που έχουμε μέσα μας, να μας αφήνει να χαρούμε την ελευθερία μας, να μας αφήνει να χαρούμε μια όμορφη σχέση αν έχουμε, να μας αφήνει να χαρούμε μια επαγγελματική επιτυχία αν έχουμε, να μας αφήνει να χαρούμε μια όμορφη στιγμή χαρούμενη και αγαπητική με φίλους αν έχουμε και να μας αφήνει να ζήσουμε χωρίς να μας διχάζει. Αγαπημένο μου, μικρό παιδί που είσαι μέσα μου, αγαπημένο σου, μικρό παιδί που είναι μέσα σου, λόγια αγάπης προς τα μικρά παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ που αδικηθήκατε, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μεγαλώσατε σε ένα ιδανικό περιβάλλον, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ποτίστηκε η ψυχούλα σας μόλι με την αγάπη που δικαιούσασταν να βιώσετε. Μπορείτε όμως τώρα να πάρετε τη ρεβάνς, να πάρετε την εκδίκηση με ένα πολύ θετικό τρόπο και με ένα πολύ δημιουργικό τρόπο, αγαπώντας τον εαυτό σας όπως ποτέ δεν έχω φανταστεί οι μη γονεϊκοί γονείς σας. Και το μεγαλύτερο βήμα στην αυτοαγάπη ενός παιδιού το οποίο είναι κακοποιημένο, ενός μικρού παιδιού μέσα μας που είναι κακοποιημένο, είναι η ψυχοθεραπεία. Θα το λέω μέχρι να βγάλει η γλώσσα μου μαλλιά. Ψυχοθεραπεία. 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 Να ηρεμήσει, να γίνει ανάλαφρο, να γίνει καλύτερα το μικρό παιδί που κουβαλάμε μέσα μας, ώστε να μην διχαζόμαστε, να μην ταλαιπωρούμαστε από εσωτερικές συγκρούσεις, να πενθήσουμε τους τοξικούς γονείς μας που έχουν πεθάνει και να τους στείλουμε να πάνε στο καλό χωρίς ενοχές και να μπορέσουμε να χαρούμε τη ζωή. Και προσοχή σε όσους είναι ή θέλουν να γίνουν γονείς μικρών παιδιών, η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε είναι να πλημμυρίσουμε με αγάπη και αποδοχή την ψυχούλα τους και την καρδούλα τους και τη ζωή τους. Μικρά παιδιά πληγωμένα μέσα μας, σας αγαπάμε πολύ και θα προσπαθήσουμε να σας απελευθερώσουμε.